Το λοιπόν. Κυρίες και κύριοι, είναι Παγκόσμια Μέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων η σημερινή, σε ανάμνηση της υπογραφής της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 10 Δεκεμβρίου 1948. Όραμα τότε των εμπνευστών της, ένας κόσμος με δικαιώματα και ελευθερίες χωρίς διακρίσεις. Θέλω λοιπόν να χαιρετήσουμε μαζί την κυρία Ειρήνη Χαραμπίδου, είναι πρόεδρος της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βουλής, και τον κύριο Χιλιά Δημητριάδη, καλό μεσημέρι, πρόεδρο της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. Καλό μεσημέρι και στους δύο. Καλό σας μεσημέρι. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Κάναμε ξεχωριστά και τις συζητήσεις που έχουν να κάνουν με τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ευθανασία που θα δείτε μαζί το απόγευμα, αντιλαμβάνομαι. Όμως, κυρία Χαραμπίδου, θέλω να ξεκινήσουμε κάτι έτσι, πιο γενικά για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ελευθερίες, να δούμε το πλαίσιο των ισχύων στη χώρα μας και αν συνάδει με ένα σύγχρονο κράτος δικαίου. Πρώτα απ' όλα, κυρία Σάβα, θα ήθελα να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι καλεσμένη στην εκπομπή σας μαζί με τον κύριο Δημητριάδη, ο οποίος είναι σύμμαχος μας και καλός μας συνεργάτης στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εκ μέρους του Δικηγορικού Συλλόγου και έχει υπερασπιστεί κατ' επανάληψη υποθέσεις στο Διεθνές Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι ένας πάρα πολύ δύσκολος και συνεχής αγώνας και πρέπει να πω ότι μπορεί να έχουμε και την θέληση και τις αντοχές, αλλά έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε, ακόμα. Και το γεγονός ότι σήμερα συνεργαζόμαστε με τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο για ένα θέμα που στην κυπριακή κοινωνία αποτελεί ταμπού και ανοίγουμε ένα διάλογο χωρίς να σκεφτόμαστε το πολιτικό κόστος ή τις αντιδράσεις, γιατί θεωρούμε ότι αυτό πρέπει να γίνει, θεωρώ ότι είναι ο καλύτερος τρόπος για να τιμήσουμε την ημέρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εσείς τι λέτε, κύριε Δημητριάδη, έτσι όπως έχει κατάσταση, και είμαστε και σε μια περίοδο, αν θέλετε, που τα ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερίες έτσι περιορίζονται λόγω και της πανδημίας. Πολλά και κάναμε συζητήσεις για την αρχή της αναλογικότητας, για την επιβολή κάποιων μέτρων και πώς επηρεάζουν τα δικαιώματά μας. Ναι, βέβαια, τα ανθρώπινα δικαιώματα βρίσκονται υπό πίεση και δεν είναι τυχαίο που το μήνυμα του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για σήμερα είναι ότι εργαζόμαστε όλοι για δικαιοσύνη, ισότητα, αξιοπρέπεια και ανθρώπινα δικαιώματα για όλους. Και η κυρία Χαραλαμπίδου πολύ σωστά τα έχει θέσει και την ευχαριστούμε για τη συνεργασία. Δική της ήταν η πρωτοβουλία να συναντηθεί με τον πρόεδρο του Παγκυπρίου και σαν αποτέλεσμα έχουμε αυτό το θαυμάσιο σεμινάριο το απόγευμα για περιβάλλον και ευθανασία. Και πρέπει να πω και σε εσάς, κυρία Σάβα, να σας το θυμίσω το. Να σας το θυμίσω, είστε η νονά αυτού του σεμιναρίου, διότι ναι, ήταν στην δική σας εκπομπή που είχαμε συζητήσει έτσι ακροθυγώς το θέμα της ευθανασίας. Το ρίξατε εκεί και βλέπετε μετά, το πήρε η κυρία Χαραλαμπίδου, το πήρε ο Παγκύπριος, φέραμε το Συμβούλιο της Ευρώπης και σήμερα το απόγευμα σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης θα συζητηθεί η ευθανασία, το νομικό πλαίσιο θα έλεγα, δηλαδή θα οριοθετήσουμε το θέμα ούτως ώστε να έχουμε μια επιστημονική συζήτηση για το αντικείμενο και μετά πιστεύω ότι η Βουλή ή και άλλοι φορείς θα θέσουν το θέμα για συζήτηση ούτως ώστε και άλλοι κοινωνικοί παράγοντες να μπορέσουν να έρθουν και να συζητήσουμε όλοι μαζί αυτό το θέμα για να δώσουμε λύσεις σε ένα πραγματικό πρόβλημα. Ναι. Και να μην ξεχνούμε όμως και το περιβάλλον που είναι και το δεύτερο θέμα. Ναι, θα επανέλθω για το περιβάλλον, κύριε Δημητριάδη, να δω όμως με την κυρία Χαραμπίδου. Ετοιμάζεται κάτι σε πρόταση νόμου, κυρία Χαραμπίδου? Θα μπουν έτσι το νομικό πλαίσιο ότι ισχύει σε άλλες χώρες? Θα τολμήσετε μια πρόταση νόμου? Δεν ξέρω κιόλας ποιες είναι οι αντιδράσεις, γιατί η συζήτηση ξεκίνησε μετά και από την παρουσία και των δύο σας εδώ στην εκπομπή, ναι, για το θέμα και το γεγονός ότι είναι δικαίωμα ή είναι αυτοκυρία και δεν επιτρέπεται. Είναι μια μεγάλη συζήτηση αυτό με την ευθανασία. Λοιπόν, θα πω το εξής. Καταρχάς, έχει εγγραφεί το θέμα στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μου οι οποίοι είχαν αντιδράσει πολύ θετικά σε αυτήν την προοπτική χωρίς να έχουμε οποιασδήποτε ενστάσεις. Συνεπώς ο διάλογος ανοίγει. Από εκεί και πέρα θα κληθούν όλοι, ακόμη και αυτοί που αντιδρούν, γιατί θεωρώ ότι πρέπει τα επιχειρήματα να... Ακούω επιστροφή νύχου. Τα επιχειρήματα πρέπει να ακούγονται, πρέπει να δίνονται απαντήσεις για να κτίσουμε μέσα από το τι θα ακουστεί. Τώρα, ναι,
30 συμπατριώτες μας έχουν αιτηθεί να πάνε σε άλλη χώρα όπου έχει νομιμοποιήσει ήδη την ευθανασία για αυτές τις διαδικασίες. Και πρέπει να σας πω ότι στην Αυστρία, επειδή συζητούσα το θέμα στον ΟΑΣΕ, ήδη έχει εκδοθεί απόφαση σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα, δικαστική απόφαση, που ανάγκασε και το Κοινοβούλιο της Αυστρίας να προχωρήσει σε ρυθμίσεις και μπορεί κάποιος να το εντοπίσει τη δικαστική απόφαση και το θέση του Κοινοβουλίου της Αυστρίας πάνω στην επίσημη ιστοσελίδα τους. Λοιπόν, συνεπώς, ναι, η πρόθεσή μας είναι να γίνει ένας διεξοδικός διάλογος και στη συνέχεια, μέσα από έναν αυστηρό νομικό πλαίσιο, όπως υπάρχει και σε άλλες χώρες, να δούμε πώς μπορούμε να το ρυθμίσουμε. Γιατί, κοιτάξτε, είναι πολύ καλό να ακούμε, προσωπικά το θεωρώ αρνητικό, ρητορικά το έθεσα, ακούμε δόγματα, ακούμε απόψεις. Όμως, ο άνθρωπος που υποφέρει έχει τον πρώτον και τον τελευταίο λόγο, κυρία Σάβα. Mm. Και εδώ δεν μιλούμε για υποβοηθούμενη αυτοκτονία, όπως άκουσα και κάποιους να ισχυρίζονται. Αναφερόμαστε σε ανθρώπους που η ζωή τους τελειώνει με ιατρικές γνωματεύσεις και τελειώνει με τον πλέον απάνθρωπο, οδυνηρών τρόπων και πολλές φορές με έναν τρόπο που δεν είναι υποφερτός και για τους συγγενείς να τον παρακολουθούν. Αυτό που δίνεται το δικαίωμα να φεύγει κανείς με αξιοπρέπεια, αυτό που επιχειρείτε τώρα. Είμαι ιδιαίτερα ευαίσθητη σε αυτό το θέμα, γιατί έχω γίνει μάρτυρας στη δική μου την οικογένεια υποθέσεων που δεν άντεχα να βλέπω το δράμα των αγαπημένων μου, πώς το περνούσαν και πού τους οδηγούσε. Λοιπόν, συνεπώς θεωρώ ότι πρέπει να είναι προσωπική επιλογή του καθενός όταν βρίσκεται αντιμέτωπος με τέτοιες καταστάσεις, πώς το διαχειρίζεται και πώς επιλέγει να τελειώσει τη ζωή του. Από εκεί και πέρα, όπως είπα, δημοκρατικά θα ακουστούν όλες οι απόψεις, χωρίς όμως, επειδή ξέρω τι θα ακολουθήσει, μπορεί να θα βρεθούμε να αντιμέτωποι με πολύ δυσάρεστες καταστάσεις, δεν θα μας αποτρέψει από το να το συζητήσουμε και να τολμήσουμε να πάμε ένα βήμα παρακάτω. Σημαντικό ότι είναι δίπλα σας ο Δικηγορικός Σύλλογος, κύριε Δημητριά. Αυτό είναι εξίστης σημασίας, κυρία Σάβα, πρέπει να πω. Και επειδή ήδη έχω δεχτεί πολύ θετικές αντιδράσεις και από συναδέλφους σας δημοσιογράφους, σωστά είπε, πολλές φορές είστε ηθική αυτουργός προβλημάτων. Μας οδηγείτε σε προβλήματα. Είστε ηθική αυτουργός δύσκολων καταστάσεων που βιώνουμε. Λοιπόν, αναμένουμε και από εσάς και συναδέλφους σας ότι θα υπάρχει μια σωστή ενημέρωση για να μην πνιγούμε σε φωνασκίες που δεν ναι. στηρίζονται σε επιχειρήματα. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι, επειδή είστε δημοσιογράφος και εσείς, ότι εδώ είναι να ακούγονται τα επιχειρήματα και αυτό το δίκαιο, αν θέλετε, το ηθικό, το σωστό, αναδεικνύεται μεταξύ των επιχειρημάτων που ακούγονται. Οι τηλεθεατές που μας ακούνε δεν είναι, έχουν βεβαίως την αντίληψη να αποφασίζουν από μόνοι τους. Η δουλειά δική μας είναι να βάζουμε έτσι. Υπάρχει ενημέρωση. Ναι. Ανημέρωση. Σωστή. Σφαιρική. Σφαιρική. Ακριβώς. Λοιπόν, κύριε Δημητριάδη. Ναι, θα έλεγα ότι από πλευράς διαδικασίας έχουμε μια εξαίρετη συνεργασία με τη Βουλή, Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στα δύο συστήματα και στη Βουλή και στον Παγκύπριο. Έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία για το κοινό καλό. Αναδεικνύουμε αυτά τα θέματα. Σήμερα ελπίζω με την τεχνογνωσία και την εμπειρογνωμοσύνη που θα φέρουμε από το εξωτερικό θα μπορέσουμε να οριοθετήσουμε το νομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο να γίνει αυτή η συζήτηση και μετά η συζήτηση θα μετατεθεί ενδεχόμενα στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βουλής ή και σε άλλους χώρους όπου αυτή η συζήτηση πρέπει να γίνει σε κοινωνικό επίπεδο, διότι αφού μπουν τα πλαίσια του νομικού θέματος, τότε η συζήτηση και όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, πρέπει να δώσουν τις απόψεις τους, διότι εγώ πιστεύω ότι όπως κάποιος δικαιούται μια αξιοπρεπή διαβίωση, δικαιούται και ένα αξιοπρεπή θάνατο.
Μάλιστα. Και να πούμε και για το περιβάλλον, γιατί Ναι, κρίνεται βέβαια, για το ότι θα περιβάλλον έπρεπε και το περιβάλλον έτσι σε συνάφεια με τα ανθρώπινα δικαιώματα να συζητηθεί σήμερα, Δεν κύριε μας Μητριάδη. πάει άλλο με το περιβάλλον, να σας το πω έτσι απλά, διότι η κατάσταση πρέπει να προχωρήσει. Πρέπει να έχουμε για τα παιδιά μας, για τους επόμενους, για τον πλανήτη μας, πρέπει να τους παραδώσουμε ένα περιβάλλον μέσα στο οποίο να μπορούν να ζήσουν. Αυτό πρέπει να είναι ασφαλές, πρέπει να είναι καθαρό, πρέπει να είναι υγιεινό, πρέπει να είναι βιώσιμο. Και αν θέλετε μπορούμε να κάνουμε και εκεί μια συζήτηση για το πώς μπορούμε να κατοχυρώσουμε αυτό το δικαίωμα ως ένα άμεσο και όχι έμμεσο δικαίωμα, ούτως ώστε με την κατοχύρωση αυτή να μπορεί ο κόσμος να διεκδικήσει την εφαρμογή αυτού του δικαιώματος και να μπορέσουμε να ζήσουμε στη χώρα μας, στην Ήπειρο μας, στον πλανήτη μας αν θέλετε, και να αντέξει το ανθρώπινο είδος σε αυτό το πρόβλημα το οποίο ονομάζεται καταστροφή του περιβάλλοντος. Ναι, είναι από μόνο του ένα τεράστιο κεφάλαιο. Κυρία Χαραμπίδου, θα το γράψετε και αυτό στην αρμόδια επιτροπή. Είναι και αυτό μέσα στις δικές σας. Εμείς πάντως θα είμαστε εκεί να βοηθήσουμε. Και να πω ότι αυτό είναι το θέμα που απασχολεί σε διεθνή συνέδρια, διότι η ανθρωπότητα κινδυνεύει. Ναι. Και δεν πρέπει πλέον να κλείνουμε τα μάτια ή να σκουδοκαμιλίζουμε. Βρισκόμαστε με σοβαρούς κινδύνους να αντιμέτωποι στο άμεσο μέλλον, μάλιστα. Να πω ότι το θέμα της ευθανασίας θα συζητηθεί αμέσως μετά τις διακοπές. Είναι από τα πρώτα θέματα. Δεν πρόκειται να τελειώσει σε μια συνεδρίαση. Ναι, θα είναι η αρχή μια σειρά συνεδριάσεων, διότι αντιλαμβάνεστε είναι πάρα πολλοί που θα θέλουν να εκφράσουν άποψη και οργανωμένα σύνολα και γιατροί. Και αντιλαμβάνομαι, οπότε, το έχετε ήδη πει, κυρία Χαραμπίδου, θα προσκληθεί και η Εκκλησία. Σαφώς. Ναι. Δεν αποκλείω από τον διάλογο κανένα. Άλλωστε, είναι πιο υγιές να ακούς τις απόψεις σε μια επιτροπή παρά να ακούς μετά δηλώσεις από μονολόγους από τις τηλεοράσεις. Και θέλω να πω το εξής, κυρία Σάβα. Πιστεύω στη συνεργασία. Και όπως συνεργαζόμαστε με τον Δικηγορικό Σύλλογο, το ίδιο πιστεύω και στη συνεργασία με τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Και εδώ είναι που θέλω να αναδείξω το εξής. Εσείς με τις παρεμβάσεις σας πολλές φορές οδηγήσετε να προβληματιστούμε και να φέρουμε θέματα που πιθανόν να μην έρχονται στην αντίληψή μας προς συζήτηση και να δώσουμε λύσεις. Και αυτόν είναι στο πλαίσιο και των δημοσιογραφικών υποχρεώσεων. Και εμάς η υποχρέωσή μας είναι να ακούμε, να εισπράττουμε και να ενεργούμε για να δίνουμε λύσεις. Ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά και τους δύο. Καλή επιτυχία στο συνέδριο σήμερα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Λοιπόν, Ιάκωβε.